Παράσχονται αυτή και παντή το κόσμο, το ερχόμενο νέο των σωτήριων και ειρηνικών πρεσβείων τη υπεραγία Θεοτόκου και του εναγεί πατρό ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων σου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού, ελέησον και σώσον εμά. Αμήν. Να τη σταυρώσουμε. Ο κύριος Ροδίτης Νικόλαος. Το Ροδίτη, επιτρέψουμε να σπάσω το πρωτόκολλο και το δώσω εγώ στο έτσι. Γιατί πραγματικά περάσαμε πολλές δύσκολες στιγμές μαζί. Μας βοήθησε αφάνταστα ο Νίκος σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι. Και σε μια μεταβατική περίοδο οι γνώσεις του ήταν καθοριστικές για να μπορέσουμε να συντομεύσουμε το χρόνο. Η κυρία Σαγιά Αγγελική, καταγωνίζει ο κύριος Ανδρούτσος, εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου και μέλος του ΔΣ της δράσης, του Διοικητικού Συμβουλίου της δράσης. Πραγματικά είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σήμερα να καλέσουμε τους φίλους μας, να καλέσουμε τους εθελοντές, να καλέσουμε τους συμπολίτες μας σε αυτήν την πολύ ζεστή εκδήλωση, στην οποία πρώτιστα θα τιμήσουμε με απονομή επένου όλους εκείνους οι οποίοι σε μια μακρόχρονη πορεία βοήθησαν να σταθεί στα πόδια της η νεοσύστατη αυτή δομή στον τόπο μας. Η πρώτη τελευταία, να θυμίσω, σε όλη τη χώρα ή αν θέλετε ουσιαστικά η τελευταία σε όλη τη χώρα. Και δευτερευόντως να κόψουμε και την πρωτοχρονιά την βασιλότητα για το καλό της χρονιάς όπως ήθιστε. Όλα αυτά βέβαια γίνονται, επαναλαμβάνω, με μια λογική να τιμήσουμε καταρχήν τους εθελοντές και δευτερευόντως να προσπαθήσουμε να περάσουμε το μήνυμα στην κοινωνία, στους συμπολίτες μας, ότι η δράση όντως είναι μια οντότητα πλέον. Οι δράσεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη είναι ποικιλότροπες, ιδιαίτερα στη συνεργασία με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και με την πρωτοβάθμια, και το έργο της εξαπλούται με αντικειμενικό σκοπό να πετύχουμε εκείνο το οποίο θα λειτουργήσει ως προστατευτικό δίκτυο για τα παιδιά μας, ως προστατευτικό δίκτυο για όλη την κοινωνία σε ό,τι αφορά τον αγώνα κατά των ναρκωτικών, τον αγώνα για κάθε είδους εξάρτηση η οποία ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι αυτό που έλειπε από τη Δράμα το έχουμε όσον αφορά την πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών. Δημιουργήθηκε λοιπόν εδώ το κέντρο, η δράση, ένας φορέας ο οποίος έχει τη συνδρομή όλων των θεσμικών παρουσιών της Δράμας, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν θα σταματήσω να λέω ότι όλοι μαζί οι δραμηνοί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στο Δήμο της Δράμας, ως τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολο του νομού το ίδιο, και όπως και εδώ με τη δράση, έτσι και με το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμμετέχουμε όλοι μαζί προκειμένου να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα επ' ωφελία του δραμηνού λαού. Νομίζω ότι τα καταφέρνουμε αρκετά καλά. Βάζουμε τα δυνατά μας για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά τα οποία υπήρχαν διαχρονικά στην Δράμα, και όπως είπα πριν, ένα από τα μεγαλύτερα κενά ήταν αυτό του κέντρου πρόληψης. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα όλους τους εθελοντές που συνδράμουν στην δράση και προτρέπω και ακόμη περισσότεροι να έρθουν κοντά στον θεσμό αυτών, γιατί τους χρειαζόμαστε. Όπως επίσης θέλω να ενημερώσω και τους δραμηνούς ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την δράση, από τον πρόεδρό της, τον Κώστα τον Μιχαηλίδη, και από εμένα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια μονάδα οκανά και στην Δράμα, μια πόλη, ένα νομό από τους ελάχιστους που δεν έχουν τέτοιο φορέα, και νομίζω ότι τον χρειάζεται, χρειάζεται φροντίδα σε όλα τα άτομα τα οποία έχουν κάποιο είδους εξάρτηση από ουσίες. Δεν είναι δυνατόν ακόμη και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, άτομα τα οποία έχουν εξαρτήσεις και κυρίως από ναρκωτικά να πηγαίνουν στην Καβάλα και στην Θεσσαλονίκη. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να δημιουργηθεί επιτέλους αυτός ο φορέας στα πλαίσια της δράσης και στη Δράμα.